Μία ξανθιά αποφασίζει να δοκιμάσει πασία, χωρίς όμως να έχει καμία απολύτως εμπειρία ή να έχει κάνει κάποια μαθήματα. Ανεβαίνει λοιπόν στο άλογο, χωρίς καμία βοήθεια, και το άλογο αρχίζει αμέσως να κινείται. Και αρχίζει και καλπάζει με σταθερά και ρυθμικά βήματα. Αλλά η ξανθιά αρχίζει να γλιστράει από τη σέλα. Με τρόμο. Προσπαθεί να αρπάξει τη χέτη του αλόγου, αλλά δεν μπορεί να την πιάσει γερά. Προσπαθεί να αγκαλιάσει το λαιμό του αλόγου, αλλά γλιστράει στο πλάι του. Ενώ το άλογο συνεχίζει να καλπάζει αδιάφορα παρά τον αναβάτη που κρέμεται από το λαιμό του. Η ξανθιά κάνει μια προσπάθεια να απελευθερωθεί από τον κίνδυνο και να πέσει όσο το δυνατόν ασφαλέστερα και ανώδυνα. Δυστυχώς όμως για αυτήν το πόδι της μπλέκεται στον αναβατήρα και είναι τώρα στο έλεος του καλπασμού του αλόγου. Το κεφάλι της χτυπά το έδαφος. Ξανά και ξανά και ξανά. Είναι στα πρόθυρα της αναισθησίας. Όταν ευτυχώς ο Κυρνίκος ο περίπτερας βγάζει το αλογάκι από την πρίζα.